Εντυπωσιάζει πραγματικά, κύριε Υπουργέ, πώς μπορείτε να υποστηρίζετε ότι μπορεί μια μονάδα τεχνητού νεφρού ενός νοσοκομείου που εξυπηρετεί ένα ολόκληρο νησί 85 με 90 χιλιάδων κατοίκων να επαρκεί μία νεφρολόγος για να υποστηρίζει τη λειτουργία της. Πραγματικά εντυπωσιάζει και απορούμε αν αυτή η μία νεφρολόγος δικαιούται να αρρωστήσει, να πάρει άδεια, να λείπει, και αυτό, αν θέλετε, αποδεικνύει και επιβεβαιώνει γιατί η μόνιμη ποδός που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για την μη πλήρωση των θέσεων στα νοσοκομεία των νησιών, η μόνιμη ποδός των άκαρπων προκηρύξεων, είναι πραγματικά μια πολύ βολική και φθηνή δικαιολογία, γιατί κρύβει αυτές ακριβώς τις ευθύνες των κυβερνητικών πολιτικών που κάνουν τις συνθήκες εργασίας σε αυτά τα νοσοκομεία αποτρεπτικές, που όταν οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες ζωής, αν θέλετε, και οι κίνδυνοι που διατρέχουν και οι ασθενείς και οι υγειονομικοί και οι γιατροί που αναλαμβάνουν την ευθύνη μόνοι τους να στελεχώνουν ολόκληρα τμήματα του νοσοκομείου, αν πραγματικά θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την απάντηση που δώσατε, ότι είναι πλήρως και παρκώς στελεχωμένη με μια νεφρολόγο η μονάδα, αν θεωρείτε ότι πραγματικά μπορεί ποτέ να λειτουργήσει ως κίνητρο, να το πούμε έτσι, θα μπορέσει να αναιρέσει τους αποτρεπτικούς και απαγορευτικούς πολλές φορές λόγους για να καλύπτονται αυτές οι θέσεις των νοσοκομείων, και λόγω της υποστελέχωσης, του αυξημένου κόστου ζωής, μάλιστα σε συνθήκες περικοπών μισθών, της ανεπαρκής κάλυψης ευρύτερων κοινωνικών αναγκών του υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε αυτές τις ακριτικές περιοχές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαία, επειδή αναφερθήκατε και συνολικά για την επαρκή λειτουργία του νοσοκομείου, δεν ήταν καθόλου τυχαία η διερεύνηση από τη διοίκηση του ενδεχομένου για μεταφορά νοσηλευτικού προσωπικού σε άλλες κλινικές COVID. Δείχνει μια διευρυμένη κατάσταση υποστελέχωσης που προσπαθεί σταθερά να γίνεται, να καλύπτονται κενά με μετακινήσεις από το ένα τμήμα στο άλλο, δημιουργώντας, κλείνει μια τρύπα, ανοίγοντας μια άλλη. Και βέβαια δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα και στο Βοστάνιο νοσοκομείο, όλο και πληθαίνουν οι δωρεές από ΜΚΟ, που αν θέλετε δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των δημόσιων δομών υγείας. Και φυσικά αυτού του είδους η επιλογή και το γεγονός ότι αυτά τα κενά υπάρχουν τουλάχιστον μια τετραετία στη μονάδα τεχνητού νεφρού και αδυνατούν να καλυφθούν, αποδεικνύει τη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αποδεικνύει όμως, αν θέλετε, και την κοινή στρατηγική που υπηρετείται στο να ανοίγεται την ίδια στιγμή πεδίο κερδοφορίας, ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πραγματικότητα τα κενά που δημιουργούνται καλύπτονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από την λειτουργία ιδιωτικής μονάδας νεφρού στη Λέσβο, στον οποίο θα σπρώχνονται και σπρώχνονται σε περίπτωση μη στελέχωσης και επαρκής λειτουργίας του νοσοκομείου. Και βέβαια, αυτός ο μύθος της αρμονικής συνύπαρξης που κατέρευσε με πάταγο στη διάρκεια της πανδημίας είναι, αν θέλετε, και η αιτία της υποβάθμισης στην πραγματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Την ώρα λοιπόν που οι συνέπειες της πανδημίας είναι υπαρκτές και συνεχίζονται, και ιδιαίτερα στα νησιά είναι ιδιαίτερα αυξημένα, παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένα τα κρούσματα, εσείς αρνείστε στην πραγματικότητα να ενισχύσετε ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, αρνείστε να υλοποιήσετε το αίτημα και των εργαζομένων, των υγειονομικών, των φορέων για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αντίθετα, ανοίγετε πεδίο δόξης λαμπρών για επιχειρηματική δράση και κερδοφορία, όπως βέβαια συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.